Εδώ μία απορία μας λέει τα εξής. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα απορία. Θα παρακαλέσω ας την προσέξουμε. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει στην Αποκάλυψη 13ο κεφάλαιο στίχος 8 «Και προσκυνήσουσιν αυτόν αυτό», δηλαδή το θηρίον, «πάντες οι κατοικούντες επί της γης, ον τον οποίον ούγε έγραπτε το όνομα εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου». Αυτό σημαίνει, λέγει η ερώτηση, ότι η κατάληξη του κάθε ανθρώπου, αν θα σωθεί ή όχι, είναι προαποφασισμένη. Μάλιστα. Πράγματι, όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή, μας δίδεται αυτή η εντύπωση ότι ποιοι θα σωθούν είναι προαποφασισμένο. Δηλαδή, και ο Χριστός το λέγει, μάλιστα εις τους 70 που επέστρεψαν, λέγει, από την αποστολή που τους είπε να κάνουν, «Μη χαίρεστε διότι τα δαιμόνια υπακούν σε εσάς και φεύγουν, αλλά γιατί τα ονόματά σας γράφτηκαν στο βιβλίο της ζωής». Δηλαδή, σαν να τους λέγει, έχετε σωθεί, εκεί πρέπει να είναι η μεγάλη σας χαρά, ότι έχετε σωθεί. Συνεπώς, δίδεται αμέσως η εικόνα αυτή, ότι είναι προαποφασισμένη η σωτηρία των ανθρώπων. Ή κανείς, λέγει, δεν μπαίνει στη Βασιλεία του Θεού παρά μόνο όσοι είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. Αυτό κατ' επανάληψη λέγεται στην Αγία Γραφή. Κατ' επανάληψη. Μόνο όσοι είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. Ένας που δεν είναι γραμμένος στο βιβλίο της ζωής δεν θα σωθεί. Λοιπόν, η απάντηση είναι τούτη, ότι τα πράγματα δεν είναι προαποφασισμένα. Απλώς ο Θεός γνωρίζει ποιοι είναι εκείνοι που θα σωθούν πριν γίνει καν ακόμη ο κόσμος. Όχι πριν γεννηθούν οι άνθρωποι αυτοί, αλλά πριν γίνει καν ο κόσμος. Το γνωρίζει ο Θεός. Γιατί το γνωρίζει ο Θεός? Γιατί ο Θεός είναι έξω από το χρόνο και μπορεί να γνωρίζει τι θα συμβεί μέσα στο χρόνο. Έτσι, όταν ο γιατρός πει ότι αυτός ο άρρωστος δεν θα ζήσει, μπορεί να πει σε 2-3 μέρες θα πεθάνει, δεν σημαίνει ότι αυτό που είπε ο γιατρός έγινε επειδή το είπε ο γιατρός, αλλά επειδή ο γιατρός βλέπει την πορεία της ασθενείας και λέγει ότι θα πεθάνει. Συνεπώς, δεν είναι από το λόγο του γιατρού ο θάνατος του ασθενούς, αλλά διότι βλέπει την πορεία του. Έτσι και εδώ, ο Θεός γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων, όχι εκείνων που γεννήθηκαν και εκείνων που δεν γεννήθηκαν, προκαταβολής κόσμου μάλιστα, πριν καν θεμελιωθεί ο γνωστός μας κόσμος. Γνωρίζει ποιοι θα σωθούν, ποιοι δεν θα σωθούν. Εξήγησα, γιατί ο Θεός είναι έξω από το χώρο και το χρόνο και μπορεί να γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Για να το κατοχυρώσω με αυτό, να πούμε ένα χωρίο, θα πούμε και ένα δεύτερο χωρίο από την Καινή Διαθήκη, που μάλιστα κάνουν μία κατάχρηση κάποιοι, ιδίως οι Προτεστάντες, που λέγουν ότι σε έχει προορίσει ο Θεός να σωθείς. Εάν δεν σε προόρισε ο Θεός, τότε ματέως κοπιάζεις, δεν θα σωθείς. Αυτό βέβαια μπορεί να το πει οποιοδήποτε. Αν με προόρισε ο Θεός θα σωθώ, αν δεν με προόρισε δεν θα σωθώ. Γιατί λοιπόν να κοπιάσω, γιατί να αγωνιστώ, για ποιο λόγο, αν δεν είναι έτσι τα πράγματα? Για να δούμε λοιπόν τι λέει το χωρίο. Διότι όταν βάζει αυτά ο Απόστολος Παύλος, τα αραδιάζει για τον προορισμό του ανθρώπου, βάζει ακόμη ένα ρήμα το οποίο ή δεν βλέπουν ή δεν θέλουν να βλέπουν. Ακούστε ολόκληρο το χωρίο. Είναι από την προς Ρωμαίους επιστολή στο 8ο κεφάλαιο 21ο χωρίο. Λέει: «Ους προέγνω τούτους και προόρισε,
ους δε προώρησε τούτους και εκάλεσε, και ους εκάλεσε τούτους και εδικαίωσε, ους δε εδικαίωσε τούτους και εδόξασε. Δηλαδή αυτούς προώρησε, αφήνω το πρώτο ρήμα, και εκείνους που προώρησε αυτούς εκάλεσε, και εκείνους που κάλεσε αυτούς και εδικαίωσε, και εκείνος που δικαίωσε εκείνους και εδόξασε. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να δούμε, τι να δούμε, εκείνη την περίπτωση που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Θεός αφόρησε αυτόν εκκυλίας μητρός αυτού. Αφόρησε θα πει ξεχώρισε. Ο Παύλος λέει ότι τον ξεχώρισε από την κοιλιά της μάνας του. Κι όμως ο Παύλος υπήρξε καταρχάς διώκτης. Ύστερα ο Ιερεμίας, ο προφήτης, λέει ότι ο Θεός τον αφόρησε, τον ξεχώρισε, τον εξέλεξε εκκυλίας μητρός αυτού. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής το ίδιο. Τι θα λέγαμε λοιπόν? Θα λέγαμε κοίταξε να, αυτούς τους ξεχώρισε, και συνεπώς ό,τι και να γίνονταν αυτοί θα εσώζονται. Εμένα με ξεχώρισε ο Θεός, που το ξέρω? Λοιπόν, σε αυτήν την αλυσίδα που παραθέτει ο Απόστολος, προώρησε και προώρησε ους, εκεί ους εκάλεσε και κάλεσε και τα λοιπά και τα λοιπά. Προσέξτε, το πρώτο ρήμα της προτάσεως είναι, εδώ είναι το κλειδί της απαντήσεως, ους προέγνω. Εκείνους τους οποίους προεγνώριζε ότι θα ήσαν άξιοι της σωτηρίας, αυτούς προώρησε. Ώστε δεν τους προώρησε έτσι γιατί το θέλω Θεός, αφαίρετα, ώστε να πει ο άνθρωπος α, τι θέω Κύριε, εσύ με προώρησες ή δεν με προώρησες να σωθώ. Όχι, ους προέγνω, εκείνους τους οποίους προεγνώρισε. Εδώ είναι η απάντηση. Ήξερε ο Κύριος ποιος θα γινόταν ο Παύλος. Μπορεί να χάνε το δρόμο του, αλλά ήξερε τον Παύλο ποιος είναι. Γι' αυτό είπανε τότε στον Κύριο, στον Χριστόν, ο ίδιος ο Ανανίας, που του λέει πήγαινε στο τάδε σπίτι, εκεί φιλοξενείται ο Σαούλ. Κύριε, λέει, άκουσα ότι είναι διώκτης σου και ήρθε εδώ στη Δαμασκό για να συλλάβει τους μαθητάς σου, τους χριστιανούς. Πήγαινε, του λέει ο Κύριος, αυτόν εγώ, αυτός θα βαστάσει το όνομά μου εις έθνη μακράν. Βαστάζω το όνομα, θα πει, θα με βοηθήσει, θα με δοξάσει. Εις έθνη μακράν, πήγαινε. Για μένα, λέει ο Κύριος, είναι σκεύος εκλογής. Γιατί? Γιατί προέγνω. Ήξερε την καρδιά του Παύλου. Γι' αυτό ο Παύλος κατόπιν δύο φορές γραμμένο είναι στις πράξεις ότι δεν έγινα απειθής εις την ουρανίαν οπτασία. Ο Παύλος αμέσως άλλαξε στάση. Οι άρχοντες στα Ιεροσόλυμα, πάρτε λεφτά, αυτό σας έλεγα στο μάθημα προηγουμένως, και να πείτε ότι δεν αναισθήθη ο Ιησούς, αλλά μας τον κλέψανε εν καιρό νυχτός. Είδατε, ο Παύλος είχε μία παρανόηση, και όταν του δόθηκε η εξήγηση, τότε τοποθετήθηκε σωστά. Ήταν λοιπόν αυτό το προέγνω. Έτσι ας το ξέρουμε. Εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς είναι, έχω αγαθήν προαίρεσιν. Αυτό ενδιαφέρει. Υπάρχει και ένα άλλο χωρίο, είναι από την προς Εφεσίου, στο πρώτο κεφάλαιο, 11ο στίχος, που λέει το εξής: εν το οποίο, ενώ και εκκληρώθημεν, προοριστέντες κατά πρόθεση του τα πάντα ενεργούντος κατά την βουλή του θελήματος αυτού. Λέγει εκκληρώθημεν, έπεσε ο λαχνός. Περί λαχνού κάποτε είχαμε μιλήσει, ότι σε μας εκκληρώθηκε ο Χριστός.
τι να παίρνω με λότο, ξυστό, λαχεία και σούπα και μου πες. Εκκληρώθηκε για μας το λαχείο, έπεσε το λαχείο, σε μας είναι ο Χριστός. Το λαχείο από το ρήμα λαγχάνω, από το ρήμα λαγχάνω λαχείο, μου πέφτει, λέμε, μου πέσε. Λοιπόν, τι λέγει, λέει, προοριστέντες κατά πρόθεση. Αυτές οι δύο λεξούλες δίνουν την απάντηση, ότι προοριστήκαμε σύμφωνα με την πρόθεση που είχαμε εμείς, δηλαδή σύμφωνα με την προαίρεση την οποία είχαμε εμείς. Τότε μας προορίζει και όχι αφαίρετα. Μη λοιπόν νομίζει κανένας ότι τον παίρνει ο Θεός, τον σώζει και τέλειωσε η ιστορία. Το πράγμα δεν είναι έτσι. Αυτά για αυτή την ερώτηση.